ισχύω είναι η μεγαλύτερη άρθρωση του σώματος. Εάν υποστηβλάβει από αρθρίτιδα, τραυματισμό, οστεονέκρωση ή άλλες αιτίες, έχει σαν συνέπεια τον πόνο, την χολότητα και την δυσκολία στη βάδιση. Όταν το πρόβλημα επιμένει και δεν ανταποκρίνεται στη συντηρητική αγωγή, τότε η αντιμετώπιση του μπορεί να γίνει μόνο χειρουργικά με αντικατάσταση του ισχύου με συνθετικά προσθετικά υλικά. Πώς όμως η σύγχρονη τεχνολογία και μέθοδοι μπορούν να προσφέρουν ένα άρτιο, χωρίς ταλαιπωρία για τον ασθενή αποτέλεσμα, σε λίγο στην εκπομπή μας. Η ολική αρθροπλαστική ισχύου είναι μια δοκιμασμένη μέθοδος αντικατάστασης ενός εφθαρμένου ισχύου. Σκοπός όμως πάντα είναι ο ασθενής να μπορεί να ανακτά την υγεία του άμεσα και γρήγορα. Για τον τρόπο λοιπόν αρθροπλαστικής αυτής με τον λιγότερο επώδυνο τρόπο, έχουμε κοντά μας τον γιατρό Θεοδόση Κουρή, τον ορθοπαιδικό χειρουργό και τέος διευθυντή ορθοπαιδικής κλινικής του ΚΑΤ. Σωστά. Γιατρέ, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, καταρχάς το ισχύο είναι μια συχνή πάθηση σε πολύ κόσμο, είτε η ηλικία είναι μικρή, νεαρή, είτε σε ανθρώπους πιο μεγάλης ηλικίας. Το ερώτημα όμως είναι, ποιες είναι ουσιαστικά οι αιτίες εκείνες που προκαλούν μια αρθρίτιδα στο ισχύο? Λοιπόν, οι αιτίες οι οποίες προκαλούν μια βλάβη στην άρθρωση του ισχύου, της κατησχύων αρθρώσεως, είναι πολλές. Σε πρακτική βάση όμως, θα λέγαμε ότι είναι 3-4 οι συνηθισμένες που συναντάμε σε καθημερινή πρακτική που κάνουμε. Και αυτές είναι η οστεοαθλήτιδα, μια εκφύλιση δηλαδή του χόνδρου, είναι η οστεονέκρωση, η οποία μπορεί να είναι και αγνώστου αιτιολογίας ή και μετατραυματική, μετά από ένα τροχαίο ή οποιοδήποτε άλλο. Από ένα τραυματισμό, ναι. Έτσι, ρευματοειδής αρθρίτης και μερικές ακόμη άλλες κατηγορίες που δεν είναι πολύ συχνές και δεν αξίζει τον κόπο και ώρα να αναφερθούμε πολύ σε αυτές. Μάλιστα. Η πιο συνηθισμένη πάντως είναι αυτό που λέμε οστεοαθρίτης. Η εκφυλίση του χόνδρου, της αρθρώσεως, που και αυτή έχει διάφορες αιτίες που προκαλείται. Όπως? Όπως καμία φορά είναι εκγενετής κάποια όχι καλή κατασκευή της αρθρώσεως. Υπάρχει καμία φορά μια οστεοχονδρίτης, παιδική νόσος, που στην ενήλικη ζωή εμφανίζεται σαν οστεοαθρίτιδα. Μπορεί να έχει και αυτοάνοσολογικά αίτια. Να προέρχεται δηλαδή από κάποιο αυτοάνωσο νόσημα το οποίο χτυπάει εκεί. Η ρευματοειδής είναι μια αυτοάνωσος κατάστασης. Η ρευματοειδής, η ψωριασική και οποιαδήποτε άλλη αθρίτιδα ρευματικής αιτιολογίας μπορεί να προκαλέσει βλάβη της αρθρώσεως. Πότε ακριβώς και πώς, με ποιο τρόπο δηλαδή γίνεται αντιληπτή μια αρθρίτιδα του ισχύου? Τι είναι εκείνο το οποίο μας χτυπάει το καμπανάκι και καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα ώστε να πάμε στο επόμενο στάδιο? Απλά και κατανοητά. Πόνος. Ο πόνος στην περιοχή του ισχύου που σε πολλές περιπτώσεις εκδηλώνεται αυτή η βλάβη του ισχύου σαν πόνος στο γόνατο. Χτυπάει που λέμε ο πόνος του ισχύου χαμηλά στο πόδι. Στο γόνατο, ναι. Και ειδικά στα παιδιά, όταν λέμε παιδιά, είτε είναι 12 χρονών, 13, 14, 15, εάν έρθει ένα παιδί με αιτιόμενο πόνο στο γόνατο, εκείνο που πρέπει να κοιτάξει πρώτα ο γιατρός είναι το ισχύο. Σε τόσο νεαρή ηλικία. Και η παγίδα, ναι, βεβαίως. Και η παγίδα, ναι. Η παγίδα στην οποία πέφτουν πάρα πολλοί άνθρωποι όσον αφορά τη διάγνωση είναι αυτό. Ότι πονάει το γόνατο, κοιτάζει το γόνατο ο γιατρός, ενώ το πρόβλημα στο ισχύο. Βέβαια στα παιδιά, δεν μιλάμε για την καθαρή οστεοαθρίτιδα, την εκφύλιση, αλλά για παθήσεις που έχουν σαν αποτέλεσμα πόνο στο ισχύο, που μετά χρόνια μπορεί να εξελιχθούν σε μια οστεοαθρίτιδα. Άρα λοιπόν, πρόβλημα στο ισχύο εκδηλώνεται πολλές φορές με πόνο στο γόνατο. Ανακλόμενος ήχος. Αντανακλαστικός πόνος στο γόνατο. Μάλιστα. Αυτό είναι, ομολογώ έτσι, έκπληξη για το έχει την εξήγησή του, διότι ένα νεύρο το οποίο περνάει δίπλα από την άρθρωση είναι ένα νεύρο το οποίο φτάνει μέχρι το γόνατο. Οπότε, εάν ερεθιστεί στην περιοχή του ισχύου, θα εκδηλωθεί σαν πόνο στο γόνατο. Πάντως, πολλές φορές ακούμε για παιδιά, όταν υπάρχει κάποιος πόνος, για παράδειγμα, στα γόνατα ή στα πόδια, ότι αυτό μπορεί να οφείλεται στην ενηλικίωση ή στην ανάδειξη του παιδιού. Αυτό που περιγράφετε όμως εσείς, ουσιαστικά αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα, ενδεχομένως μελλοντικά. Αυτό ναι, είναι από τα πιο σοβαρά προβλήματα. Και εάν αυτό δεν διαγνωστεί έγκαιρα, έχει φοβερές συνέπειες στα παιδιά.
Τι μπορεί να κάνει κανείς για να διαγνώσει ένα τέτοιο πρόβλημα, αν μιλάμε για τόσο νεαρή ηλικία? Ο κλασικός τρόπος. Πονάει το γόνατο, εξετάζουμε πρώτα το ισχύο. Και μετά στα παιδιά τώρα μιλάμε. Μάλιστα. Και στους ενήλικες. Mm-hmm. Στα παιδιά είναι ακόμη πιο έκδηλη αυτή η κατάσταση. Πονάει το γόνατο, θα εξετάσουμε πρώτα το ισχύο και μετά το γόνατο. Κανόνας βασικός στην ορθοπαιδική. Πάμε τώρα να δούμε λίγο τους τρόπους αντιμετώπισης. Ναι. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια έντονη αρθρίτιδα στο ισχύο που προκαλεί πολύ έντονο πόνο, η συντηρητική αγωγή δεν αποδίδει. Το επόμενο βήμα ποιο είναι? Λοιπόν, πάντοτε υπάρχει και ένας κανόνας, χρυσός κανόνας στην ορθοπαιδική, ότι ένας πόνος ο οποίος είναι λίγων ημερών δεν θα αντιμετωπιστεί χειρουργικά, εννοείται. Περιμένουμε να πάρει μια μορφή χρόνια ο πόνος. Λοιπόν, δηλαδή, είναι καθημερινή και 24 ώρες. Πρέπει λοιπόν να έχουμε πόνο επί καθημερινής βάσεως. Ναι. Εάν δεν γίνει και νυχτερινός, είναι ακόμη σε πιο προχωρημένο στάδιο. Λοιπόν, πόνος ο οποίος είναι σε καθημερινή βάση και κρατάει για αρκετούς μήνες. Mm-hmm. Δεν σημαίνει ότι ένας που έχει ένα πόνο από μια κάποια βλάβη στο ισχύο 10 μέρες πάνω το χειρουργήσουμε. Εκτός κι αν είναι κάτι άλλο. Είναι ένα κάταγμα το οποίο θέλει άμεση αντιμετώπιση. Αλλά η εκφύλιση του χόνδρου, η κλασική αυτή της οσιοαρθρίτιδος, έτσι, εκδηλώνεται με πόνο βασικά και χολότητα, κουτσένει δηλαδή ο ασθενής, με ότι αυτό συνεπάγεται. Του αλλάζει την καθημερινότητα. Δεν μπορεί να ανέβει σκάλες, δεν μπορεί να πατήσει πολύ. Μετά, όταν προχωρήσει η αλλίωση του χόνδρου, έχουμε μεγάλη δισκαμψία, που σημαίνει το ισχύο, αφού δεν λειτουργεί, δεν κάμπτεται, δεν έχει κινήσεις φυσιολογικές. Ατροφούν οι κοιμίες, φαντάζομαι. Ατροφούν οι κοιμίες. Έχουμε και προβλήματα καθαριότητας στην περιοχή, από τη στιγμή που δεν έχει απαγωγή το ισχύο. Μάλιστα. Και ναι. Ό,τι αυτό συνεπάγει. Ειδικά για τις γυναίκες είναι ακόμη τα πράγματα πιο δύσκολα. Έχουμε λοιπόν μία συμβατική αγωγή, η οποία αποτυγχάνει έναν χρόνιο πόνο, ο οποίος πρέπει να αντιμετωπιστεί. Σωστά, σωστά. Άρα λοιπόν ναι. Το επόμενο βήμα ποιο είναι? Λοιπόν, το επόμενο βήμα και ουσιαστική θεραπεία είναι χειρουργική. Mm-hmm. Ένα και ένα κάνουν δύο. Έχει φθαρεί η άρθρωσης. Τρίβεται, έχει φύγει ο χόνδρος, αυτό το τραγανό που λέμε, και τρίβεται κόκαλο με κόκαλο. Άρα εκεί ξεκινάνε οι πόνοι, μηχανικό. Ξεκινάει το πόνος, πρόβλημα κίνησης. Πόνος, δισκαμψία της αρθρώσεως του ισχύου. Δεν μπορεί να καθίσει κανείς στην τουαλέτα σωστά. Δεν μπορεί να περιποιηθεί τις περιοχές όπως πρέπει. Θέματα και υγιεινής δηλαδή. Και κοντένει το πόδι, αφού φύγεται, κοντένει το πόδι. Έχουμε και πόνο και χολότητα, κουτσένει στο περπάτημα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Λόγω του πόνου δεν μπορεί να έχει μετακίνηση εύκολη, δεν μπορεί να περπατήσει για πολλή ώρα, έτσι, εκτός του ότι κουτσένει, και εκτός αυτού επιβαρύνει τον όλο οργανισμό, επιβαρύνεται όλος ο οργανισμός από το γεγονός ότι η άδεια δεν λειτουργεί σωστά. Επομένως, καλείται το άλλο υγιές δηλαδή, μέλος να βοηθήσει. Καταναλύσκει ο οργανισμός πιο πολλές θερμίδες, ενέργεια, από ότι ένα φυσιολογικός άνθρωπος με το ισχύο φυσιολογικό. Αυτό το πρόβλημα στο ένα ισχύο μπορεί να δημιουργήσει παράλληλα πρόβλημα και στο άλλο ισχύο? Όχι. Το ένα δεν είναι μεταδοτική νόσης από το ένα ισχύο να πάει στο άλλο. Λόγω αλλά των εμπλοκών, λέω. Όχι. Μπορεί δηλαδή να επηρεάσει την λειτουργικότητα του άλλου ισχύου, δεδομένου ότι υπάρχει χολότητα, υπάρχει επιβάρυνση. Έχει μια κάποια μικρή επιβάρυνση. Δεν θα λέγαμε όμως ότι επειδή έχει χαλασμένο το ένα ισχύο, είναι θέμα χρόνου να χαλάσει και το άλλο. Μια μικρή επιβάρυνση, καταπώνηση θα λέγαμε. Αφού δεν λειτουργεί το ένα ισχύο, καταπονείται η άλλη μεριά πιο πολύ. Αλλά όταν έχουμε φυσιολογικό το άλλο ισχύο, δεν θα λέγαμε ότι κινδυνεύει να χαλάσει επειδή η άλλη πλευρά, το άλλο ισχύο, είναι έτσι καταστραμμένο. Μάλιστα. Λέτε λοιπόν για χειρουργική επέμβαση. Πολλοί είναι εκείνοι όμως οι οποίοι, όταν τους μιλάει κάποιος γιατρός για μια χειρουργική επέμβαση, αποφεύγουν να τα αντιμετωπίσουν και επιλέγουν πιο πολύ την συμβατική μέθοδο. Με αντιφλεγμονώδη, με θεραπείες, φυσιοθεραπείες ή οτιδήποτε άλλο. Θέλουν να τελειώσουν γρήγορα, δεδομένου ότι μια τέτοια επέμβαση στο ισχύο εκτιμούν ότι μπορεί να χρειαστεί μια πολύ μεγάλη και μακρά αποκατάσταση. Υπάρχει τρόπος αυτό το πράγμα να γίνει γρήγορα? Τα είπατε πολύ σωστά. Ο κόσμος, όταν πρωτακούει
το τι πρόβλημα έχει και πώς αντιμετωπίζεται. Καμιά φορά φρενιδιάζεται, τρομοκρατείται κλπ. Θέλει λοιπόν και ο ασθενής, ο άμεσα ενδιαφερόμενος, το χρόνο του να το χωνέψει ότι έχει ένα πρόβλημα το οποίο και αντιμετωπίζεται με έναν τρόπο χειρουργικό. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα πώς το αντιμετωπίζουμε τη σήμερον ημέρα. Χειρουργικά όπως είπαμε. Και έχουμε επικεντρωθεί σε ποιο πράγμα, στο αυτό που είναι να κάνουμε, το κάνουμε με έναν τρόπο που να είναι όσο το δυνατόν πιο ανώδυνο για τον ασθενή και όσο το δυνατόν καταναλύοντας λίγες μέρες και στην κλινική, στο νοσοκομείο και γενικά περιορίζοντας το χρόνο αποκατάστασης. Mm-hmm. Αυτό λίγο πολύ το έχουμε πετύχει. Υπάρχουν με ποιο τρόπο λοιπόν. Λοιπόν. Η υπέρβαση στην οποία αναφερόμαστε είναι η λεγόμενη ολική αρθροπλαστική. Τι σημαίνει ολική αρθροπλαστική? Ότι φεύγουν τα φθαρμένα στοιχεία της αρθρώσεως, τα οστεονοκρωμένα στοιχεία της κεφαλής, της κοτήλης και γίνεται της μία... υποδοχής δηλαδή της ουσιαστικά ναι, ναι. Και της μπάλας που έρχεται μέσα στην υποδοχή για να κάνει αυτή την κίνηση η άρθρωση. Σωστά. Γίνεται μία ας πούμε, άρθρωση με τεχνητά στοιχεία. Πάμε να το βλέπουμε όμως αυτό για να καταλαβαίνουμε και γιατί ακριβώς μιλάμε. Εδώ λοιπόν βλέπουμε το ισχύο, το οποίο είναι ένα υγιές ισχύο στην παρούσα φάση, ακριβώς στην δεξιά πλευρά της λεκάνης. Περιγράψτε μου λίγο τι ακριβώς πρέπει να γίνει τώρα εδώ, προκειμένου να έχουμε λοιπόν, και γρήγορη αποκατάσταση και γρήγορη επέμβαση. Λοιπόν, η αρχίδηση που θα γίνει είναι μια επέμβαση αντικατάσταση της αρθρώσεως. Θα μπει μια μεταλλική κεφαλή. Ένα ένθεμα δηλαδή. Ένα ένθεμα, ναι, ένα εμφύτευμα, το οποίο αποτελείται κυρίως από τρία μέρη. Είναι αυτό που αφορά την κουτήλη, το κουπάκι που λέμε. Το βλέπουμε και εδώ, γιατρέ. Που βλέπουμε εκεί, το κουπάκι. Και το άλλο που είναι η κεφαλή και το κομμάτι που μπαίνει μέσα στο μυρίο. Αυτή είναι η επέμβαση. Αυτό να πούμε ότι είναι μια μαγνητική. Και εδώ τώρα είναι και η φωτογραφία. Αυτή είναι μια απεικόνηση έτσι, σχηματική που τα δείχνει πάρα πολύ καλά. Δείχνει την κοτήλη, το κουπάκι, mm-hmm. την κεφαλή και το στεμ, το στυλό ο οποίος μπαίνει μέσα στο μυριαίο. Το κάρφι, να το πούμε απλά. Ναι. Το λοιπόν, οποίο στηρίζει είναι, λοιπόν, το ισχύο. Το θέμα είναι πώς θα γίνει αυτή η επέμβαση. Υπάρχουν πολλοί τρόποι που μπορεί να γίνει αυτή η συγκεκριμένη επέμβαση. Το πώς θα γίνει. Είναι το πώς θα γίνει η προσπέλαση. Πώς θα φτάσουμε στο σημείο που είναι το πρόβλημα και πώς θα το. Στην άρθρωση πώς θα φτάσουμε. Άρθρωση. Λοιπόν, γιατί υπάρχουν μύες, υπάρχουν τένοντες, υπάρχουν το δέρμα, όλη η αυτή. Δέρμα, περιτονίες, σύνδεσμοι, τένοντες, μύες, αγγεία. Τα πάντα όλα υπάρχουν. Μέχρι τώρα τι συνέβαινε σε μια τέτοια επέμβαση αρθροπλαστικής. Η κλασική μέθοδος προσπέλασης του ισχύου είναι οπίσθια. Πάμε από την πίσω μεριά της αρθρώσεως. Από το γλουτιαίο δηλαδή το που γλουτιαίο, λέμε. Το ναι. Σωστά. Είναι από τα πλάγια. Ερχόμαστε πιο μπροστά, πάμε από τα πλάγια. Mm-hmm. Ερχόμαστε μετά, μεταξύ, λίγο ακόμη πιο μπροστά και πάμε μεταξύ εμπρός και πλάγια ή προστιοπλάγια. Και υπάρχει και η πρόσθια, η καθαρά πρόσθια προσπέλαση. Τι σημαίνει, τι διαφορά είναι η μία από την άλλη. Είναι ότι όσο φεύγουμε από την πίσω μεριά και πάμε προς τα μπροστά, τόσο και οι κακώσεις που γίνονται, οι χειρουργικές κακώσεις, ναι. Διότι μία επέμβαση δεν πάβει να είναι μία χειρουργική ελεγχόμενη κάκωση των ιστών. Τραυματική, λοιπόν, ένας τραυματισμός. Ένας τραυματισμός. Ελεγχόμενος μεν, τραυματισμός δε. Λοιπόν, όσο πηγαίνουμε προς τα μπροστά, τόσο και η τραυματική αυτή ελεγχόμενη κάκωση είναι μικρότερου βαθμού. Σε τι ακριβώς? Λοιπόν, αν ξεκινήσουμε από πίσω, δώσουμε το τελείως μπροστά, όταν πάμε στην πρόσθια προσπέλαση, η λεγόμενη άμις, πρόσθια προσπέλαση, είναι τι? Ότι μπαίνουμε στην περιοχή του ισχύου από ένα μέρος που δεν τραυματίζεται κανένα σοβαρό στοιχείο της αρθρώσεως. Πάμε να το βλέπουμε κιόλας. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Να δούμε παρακαλώ το βίντεο που έχουμε στη διάθεσή μας για αυτόν τον λόγο. Λοιπόν, εδώ λοιπόν είμαστε είναι, στην πρόσθια προσπέλαση. Γίνεται η προσπέλαση από την πρόσθια μεριά. Να πούμε ότι η προσπέλαση γίνεται με μικρή τομή. Είναι μικρή επεμβατή. 8 εκατοστά. 8 εκατοστά. Ενώ πριν θα ήταν πόσο μεγάλη 15, 20, 25, 30 και. Μάλιστα. Ο ορισμός της το να είναι μικρά η επεμβατικότητα της αρθροπλαστική είναι να είναι γύρω στα 8 εκατοστά. Mm-hmm. Και 10 θεωρείται μικρή επεμβατικότητα.
Έχουμε λοιπόν μια πρόσθετη προσπέλαση. Τι μας εξασφαλίζει αυτή εξασφαλίζει λοιπόν, ότι έχουμε ελάχιστο τραυματισμό, δεν επηρεάζονται ζωτικά στοιχεία της αρθρώσεως, είναι μεταξύ δύο μειών, οι οποίοι εμείς νευρούνται από διαφορετικά νεύρα. Άλλο νεύρο νευρεί τον ένα μη και άλλο τον άλλο. Παραμερίζονται αυτοί παραμερίζονται ή ακριβώς. Κόπτονται. Δεν κόβεται καθόλου. Ούτε τένοντας, ούτε μυς. Δεν υπάρχει περιτονία. Απλώς παραμερίζουμε τους δύο μυς και φτάνουμε στην άρθρωση σχεδόν ανέμαχτα. Πολλές φορές η απώλεια του αίματος σε αυτήν την περίπτωση φτάνει τα 5 με 6 κυβικά εκατοστά. Το βλέπουμε λοιπόν κιόλας, γιατρέ, να το... Ωραία. Εδώ λοιπόν παραμερίζονται οι δύο μύες και φτάνουμε ακριβώς στην άρθρωση. Ανοίγεται ο θύλακος, αυτό το περίβλημα της αρθρώσεως και από εκεί γίνεται η αφαίρεση της κεφαλής, αυτά τα στοιχεία τα οποία είναι επηρεασμένα, νεκρωμένα. Μάλιστα. Ναι, συνεχίζετε να περιγράφετε εδώ και την κατάσταση. Θα γίνει πλέον σε πρώτη φάση η αντικατάσταση του κυπελίου, της κοτήλης, που θα μπει το κυπέλι, της υποδοχής, όπως δείχνει τώρα πάρα πολύ ωραία εδώ στο βιντεάκι. Τοποθετείται λοιπόν αυτή η κεφαλή. Αυτό το κυπέλιο. Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους επιτυχάνεται η σταθεροποίηση του κυπελίου. Mm-hmm. Εδώ είναι ένας τρόπος που θα μπει το κυπέλιο με την τεχνολογία του press fit, που σημαίνει ότι φρακάρει στην πράξη το κυπέλιο. Μάλιστα. Και δεν έχει καμία την παραμικρή κίνηση. Άρα λοιπόν από τη στιγμή που τοποθετείτε, αυτό δεν μετακινείται σε σχέση με το υπόλοιπο κομμάτι του ποδιού, του στυλαιού που θα αυτό μπει είναι το στερεό. Είναι η υποδοχή μας, είναι λοιπόν η βάση για όλα τα υπόλοιπα. Έχουμε λοιπόν και αφαιρέσει το σημείο αυτό και πάμε τώρα στο επόμενο κομμάτι. Και το δεύτερο στάδιο της επεμβάσεως που θα γίνει η προετοιμασία του αυλού του μυριαίου που θα μπει μέσα ο στυλαιός, έτσι, πάνω στον οποίο στυλαιό θα μπει το κεφαλάκι που θα έρθει σε επαφή με το κυπέλιο. Μάλιστα. Εδώ γίνεται η προετοιμασία του μυριαίου. Έχει μπει το stem, ο στυλαιός. Και έρχεται και ουσιαστικά κουμπώνει μέσα το πόδι. Και κουμπώνει. Αρθρώνεται τώρα εδώ. Πολύ ωραία κίνηση. Η λειτουργικότητα αυτής της επέμβασης στη συγκεκριμένη άρθρωση είναι 100% ίδια με το υγιές ισχύο από την άλλη πλευρά. Περίπου. Έχουμε περιορισμούς. Θα έλεγα όχι. Βέβαια, στην τελική φάση, διότι αμέσως μετά την επέμβαση κάποιες προφυλάξεις λαμβάνονται. Θα φτάσουν και εκεί. Εννοείται. Επειδή όμως μιλούσαμε για τις διαφορές που υπάρχουν σε συγκεκριμένη μέθοδο, σε σύγκριση με το παρελθόν, αυτή λοιπόν η μέθοδος, ποιο είναι το βασικό της πλεονέκτημα? Το βασικό πλεονέκτημα είναι ότι είναι ελάχιστα τραυματική. Δεν έχουμε καθόλου απώλεια αίματος. Πώς γίνεται να μην έχουμε απώλεια από τη στιγμή που έχουμε ένα τραύμα? Έχουμε ένα τραύμα, αλλά μπαίνουμε από ένα σημείο στο οποίο δεν υπάρχει αγγείο το οποίο να μπορεί να αιμορραγήσει. Δεν κόβεται κανένας ιστός, απλώς παραμερίζονται. Αφού γίνει παραμέρεση, δεν τραυματίζεται τίποτε. Η αιμορραγία συμβαίνει όταν τραυματίζουμε, κόβουμε στοιχεία. Όταν δεν κόβουμε, δεν τραυματίζουμε. Βέβαια, τελείως ανέμακτη με την έννοια του όρου. Δεν υπάρχει. Κάποιες σταγόνες, κάποια κυβικά θα προκύψουν. Θα προκύψουν, εννοείται. Είναι σημαντικό, ειδικά για άτομα τα οποία έχουν σαχαρόδια διαβήτη ή μπορεί να πάσουν από άλλου είδους αιμοποιητικές ασθένειες ή νόσους, να διευκρινίσουμε τι σημαίνει απώλεια αίματος. Γιατί στην προκειμένη περίπτωση κάποιοι άνθρωποι μπορεί να το αναβάλουν για πολύ καιρό, φοβούμενοι ότι αυτό μπορεί να είναι ακόμη και επίφοβο για την ίδια τους τη ζωή. Πλέον με την επέμβαση αυτή δεν έχουμε απώλεια αίματος. Εννοείται ότι σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να έχουμε μετά την επέμβαση κάποια απώλεια. Διότι εντάξει, ναι, δεν κόβονται αγγεία, δεν, αλλά κάποιοι τραυματισμοί γίνονται. Λοιπόν, στατιστικά έχει φανεί ότι θα χρειαστεί κάποια μετάγγιση μεταχειρητικά και ποτέ διαχειρητικά μία στις 20 περιπτώσεις. Άντε να πάρει δηλαδή μία μονάδα αίματος, αν χρειαστεί. Βέβαια, πρέπει να τονίσουμε ότι λαμβάνεται μία ιδιαίτερη μέρημνα ώστε ο ασθενής να μπει στο χειρουργείο με άριστες συνθήκες και με διαδικασίες fast track, που σημαίνει τι.
να έχουμε ελέγξει πάρα πολύ παράγοντες περιεγχειρητικούς, όπως υπέρταση, διαβήτη, καρδιακά νοσήματα, φαντάζομαι. Καρδιακά νοσήματα, αναπνευστικά προβλήματα, οποιαδήποτε άλλη συνυπάρχουσα παθολογική κατάσταση πρέπει να είναι απόλυτα ελεγμένη. Στα πλαίσια του προεγχειρητικού ελέγχου. Στα πλαίσια του ελέγχου και της διαχείρισης. Mm-hmm. Διότι έχει μείνει υπέρταση, πρέπει να του κανονίσουμε, η πίεση είναι φυσιολογικά. Αν έχει κάποια μορφή ανεμίας, πρέπει αυτή να φτιαχτεί, ώστε να μπει στο χειρουργείο με άριστες συνθήκες. Ακόμη ελέγχουμε και το θέμα του πόνου, του προεγχειρητικού, με τι παυσίπονα θα μπει προεγχειρητικά, ώστε να μπορούμε να τα διαχειριστούμε και κατά τη διάρκεια της επεμβάσεως και μεταχειρητικά. Λοιπόν, αυτά έχουν μελετηθεί. Ναι. Υπάρχει λοιπόν ένα πρωτόκολλο. Ένα πρωτόκολλο ακριβώς πρωτόκολλο. Εμείς ακολουθούμε ένα πρωτόκολλο από τη Mayo Clinic, μια περίφημη κλινική στις ΗΠΑ. Και βάσει αυτού προχωράμε. Δεν κάνουμε αυθαιρεσίες δικές μας. Mm-hmm. Έτσι. Ελέγχεται λοιπόν και ο πόνος και ο διαβήτης και το αναπνευστικό και το κυκλοφοριακό. Μπαίνει ο ασθενής στο χειρουργείο με άριστες συνθήκες. Γίνεται η επέμβαση με τον τρόπο αυτό την άμυς. Και όταν λέμε άμυς, πρόστια είναι η πρόστια. Mm-hmm. Και όταν λέμε πρόστια, μία είναι η πρόστια. Λοιπόν. Δεν σημαίνει βέβαια ότι οι άλλες προσπελάσεις δεν είναι καλές τεχνικές. Είναι πάρα πάρα πολύ καλές, έτσι. Και ο κάθε γιατρός οφείλει να κάνει την επέμβαση που ξέρει καλύτερα. Και το αποτέλεσμα το οποίο έχει είναι καλό όταν γίνεται με την επέμβαση με την οποία είναι οικείος, έμπειρος και πολύ έτσι κοντά σε αυτό που κάνει, να ξέρει ακριβώς τι κάνει. Ας υποθέσουμε ότι έρχεται λοιπόν ένας ασθενής και σας υποδεικνύει ή προτείνει ο ίδιος μία συγκεκριμένη μέθοδο για την αρθρίτιδα του ισχύου, για την ολική αρθροπλαστική του ισχύου. Και σας λέει, γιατρέ, εγώ θέλω να κάνω, γιατί έχω ακούσει για παράδειγμα εσάς να μου μιλάτε για την πρόστια ή έχω ακούσει να μου μιλάτε για την οπίσθια ή την πλάγια και πάει λέγοντας. Ο ασθενής είναι ο κατάλληλος για να κρίνει ποια είναι η μέθοδος που θα πρέπει να εφαρμοστεί ή ο γιατρός ή αν θέλετε και οι ίδιοι συνεργατικά. Θα έλεγα το εξής. Η σωστή θέση του ασθενούς θα πρέπει να είναι, γιατρέ μου, κάνε μου αυτό που εσύ ξέρεις καλύτερο. Ακόμη και αν σημαίνει, ας πούμε, μία τομή 30 εκατοστών. Ακόμη και αν σημαίνει μία τομή 30 εκατοστών. Mm-hmm. Κανόνας. Γιατρέ μου, κάνε μου την επέμβαση που εσύ ξέρεις καλύτερα. Και εγώ ακόμη, εάν είχα κάποιο πρόβλημα και πήγαινα σε κάποιο συνάδελφο, θα του είπα, κάνε μου, σε παρακαλώ, αυτό που εσύ ξέρεις καλύτερα. Λοιπόν, εγώ... Δεν πρέπει όμως να συμβαδίζει αυτό το οποίο γνωρίζει ο γιατρός με βάση το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο ασθενής. Δηλαδή, να το πω αλλιώς, αυτή την τεχνική, την πρόσθεια προσπέλαση, κρίνεται κατάλληλη για τον οποιοδήποτε ασθενή ή ενδείκνεται για συγκεκριμένους ασθενείς. Λοιπόν, μπορεί να γίνει για οποιοδήποτε ασθενή. Εγώ προσωπικά μπορώ και κάνω την επέμβαση της ολικής αρθροπλαστικής, γιατί για αυτή την επέμβαση που μιλάμε, έτσι, ολική αρθροπλαστική, με όλες τις προσπελάσεις. Με την οπίσθια, με την πλάγια, με την πρόστιοπλάγια και με την πρόστια. Μάλιστα. Λοιπόν, γιατί επιλέγετε λοιπόν αυτή. Επιλέγω. Να σας πω. Λοιπόν, πιστεύω ότι είναι η λιγότερο τραυματική από όλες. Έχει ταχεία μεταχειρητική αποκατάσταση, ναι. Έχει ελάχιστο πόνο, έχει ελάχιστη έως καθόλου απώλεια αίματος. Λοιπόν, γιατί την προτιμώ, για αυτούς τους λόγους. Οι άλλες επεμβάσεις γίνονται με την ίδια επιτυχία. Έχουν λίγο πιο πολύ πόνο, έχουν μία μικρή μεταχειρητική χρόνο αποκατάστασης. Γενικά, είναι καλύτερη. Τι σημαίνει το καλύτερη για τον ασθενή, 100%. Ο βαθμός δυσκολίας είναι μεγαλύτερος για τον χειρουργό. Δηλαδή, αυτό δυσκολεύει τον γιατρό. Το γιατρό. Όχι τον ασθενή όμως και το αποτέλεσμα. Το γιατρό ήθελε. Που σημαίνει και αυτό τι. Για να την κάνει ένας γιατρός, θέλει ένα αριθμό επεμβάσεων. Δηλαδή η καμπύλη εκμαθήσεως είναι μεγαλύτερη από ό,τι στις άλλες προσπελάσεις. Mm-hmm. Άπαξ και ο χειρουργός την μάθει,
την κάνει με μεγάλη ευκολία, γρήγορα, με άριστα αποτελέσματα. Όπως και σε κάθε περίπτωση, αυτό ισχύει και για την τεχνική τη συγκεκριμένη, αλλά και για κάθε άλλη. Και, σωστά. Έχετε λοιπόν ο ασθενής, υποβάλλεται στην συγκεκριμένη επέμβαση. Πόσο διαρκεί αυτή η επέμβαση? Ο χρόνος για να γίνει αυτή η επέμβαση κυμαίνεται από γύρω στη μία ώρα. Από τη στιγμή που θα μπει στο χειρουργείο μέσα με την αναισθησία. Δέρμα ή όχι. Με δέρμα. Μάλιστα. Ο χειρουργικός χρόνος μετρέται από τη στιγμή που ακουμπάει το μαχαίρι πάνω στο δέρμα μέχρι που κλείνει το τραύμα. Αυτός είναι ο χειρουργικός χρόνος. Τώρα, ο χρόνος που για τον αναισθησιολόγο να βάλει τη φλέβα, να τον ετοιμάσει, αυτός δεν θεωρείται χειρουργικός χρόνος. Ο καθαρά χειρουργικός χρόνος κυμαίνεται στη μία ώρα. Μία τέταρτο, μία παρακάτι, ανάλογα και την περίπτωση. Δεν είναι όλοι ασθενείς το ίδιο. Άλλο είναι ένας ασθενής παθολογικά παχύσαρκος και άλλος ένα. Το επόμενο ερώτημα ήταν αυτό. Ναι. Μπορεί να εφαρμοστεί σε παχύσαρκους ανθρώπους ή εκεί έχουμε κάποιον περιορισμό? Κανένα απολύτως περιορισμό. Από τη στιγμή που υπάρχει η εμπειρία της πρώτης προσπέλασης, γίνεται με άριστα αποτελέσματα και σε παχύσαρκους. Άρα λοιπόν δεν έχουμε περιορισμό, το μέγεθος ενός ασθενούς κανένα ή απολύτως. Το σωματικό βάρος δεν κανένα παίζει κάποιο ουσιαστικό ρόλο. Κανένα απολύτως. Η επέμβαση αυτή, γιατρέ, μετά μπορεί να φορτίσει κανείς το πόδι του όσο ιδανικά θα ήθελε, μπορεί να περπατήσει και αν ναι, πότε? Λοιπόν, υπάρχουν πολλά πρωτόκολλα. Το ένα είναι το παλιό που λέγανε θα έχεις πατερίτσες ή περιπατητήρα για, ξέρω εγώ, 20 μέρες, ένα μήνα, δύο μήνες κλπ. Το άλλο είναι ότι η ακριβώς αντίθετη, περπάτησε κατευθείαν ελεύθερα χωρίς τίποτε. Πιστεύω ότι το φρόνιμο είναι να έχουμε κάποια στοιχειώδη προφύλαξη τις πρώτες 2-3 εβδομάδες. Ωστόσο, γίνεται η επέμβαση, γιατί ακούμε διάφορες επεμβάσεις, οι οποίες σου λέει ότι από τη στιγμή που έγινε η επέμβαση, σε 2-3 ώρες, από τη στιγμή του χειρουργείου, κυριολεκτικά μπορεί κάποιος να σηκωθεί και να περπατήσει. Λοιπόν, ισχύει αυτό? Σηκώνεται, θα σας πω τώρα. Σηκώνεται και πρέπει να το σηκώσουμε, να το περπατήσουμε. Όχι για να δείξουμε ότι το κάναμε πολύ γρήγορα κλπ. Διότι αυτό έχει φανεί ότι διευκολύνει την όλη μετεγχειρητική αποκατάσταση. Εάν δηλαδή μπορέσουμε και πρέπει να σηκώσουμε τον ασθενή από το κρεβάτι την ημέρα της επεμβάσεως, θεωρείται πολύ, πολύ σημαντικό και για την αποφυγή θρομβώσεων και γενικά την μετέπειτα μετεγχειρητική αποκατάσταση. Μία στοιχειώδης προφύλαξης δεν βλάπτει. Εγώ προσωπικά λέω στους ασθενείς μου ότι μπορείτε να κρατήσετε μία μαγκούρα ή κάτι που εσείς θα κρίνετε το πόσο θα στηριχτείτε στη μαγκούρα ή στον περιπατητήρα. Για ασφάλεια είναι περισσότερο ή είναι υποχρεωτική αυτή η χρήση? Υποχρεωτική δεν είναι, αλλά και ο ασθενής αισθάνεται πιο καλά εάν έχει μία μικρή υποβοήθηση τις πρώτες τουλάχιστον μέρες. Αλλά πρακτικά δεν είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο. Όχι. Μάλιστα. Δεν είναι καθόλου απαραίτητο, αλλά διευκολύνει όμως. Μπορεί κανείς να ανέβει και σκάλες αμέσως μετά την επέμβαση με την περίπτωση? Εννοείται. Μαθαίνουμε στον ασθενή το πώς θα ανεβεί τη σκάλα και πώς θα την κατεβεί. Για παράδειγμα, όταν ανεβαίνουμε τη σκάλα, βάζουμε πρώτα το γερό, το υγιές, και ακολουθεί το χειρουργημένο. Στο κατέβασμα, το αντίστροφο. Άρα η φόρτιση δίνεται κυρίως στο υγιές πόδι πρώτα. Στο υγιές να πάρει τα πολλά με τα φορτία και ακολουθεί το χειρουργημένο. Στο κατέβασμα της σκάλας το ακριβώς αντίθετο. Το χειρουργημένο, καταρχάς, πόσο διάστημα πρέπει να μείνει κανείς μέσα στο νοσοκομείο, ποια είναι η νοσηρότητα λοιπόν, που έχει μια τέτοια επέμβαση? Με την τεχνική που ακολουθούμε και με το πρωτόκολλο που ακολουθούμε, ο ασθενής μπορεί να φύγει την επόμενη μέρα. Ο στόχος μας είναι αν μπορέσουμε να φτάσουμε στο σημείο να φύγει την ίδια μέρα. Έχει γίνει και αυτό. Προς το παρόν το θεωρώ λίγο τραβηγμένο. Γιατί πρώτη μέρα είναι, μερικές ώρες μετά την επέμβαση, μια κάποια παρακολούθηση, δεν βλάπτει. Στο 90% των περιπτώσεων την επόμενη μέρα ο ασθενής μπορεί να φύγει. Άρα, βέβαια, εξαρτάται. Και το τι ασθενή έχουμε να κάνουμε. Άλλο είναι να είναι ασθενής 90 χρονών ή 85 και άλλο να είναι 70. Άλλο να είναι ένας κατά τα άλλα υγιής
και άλλο να είναι ένας ασθενής και μεγάλης ηλικίας και με ένα σωρό προβλήματα, είτε είναι αναπνευστικά, είτε είναι καρδιολογικά, είτε είναι θέματα πιέσεως, διαβήτου κλπ. Άρα κάποια περιφερειακά προβλήματα υγείας. Εννοείται. Μάλιστα. Ας υποθέσουμε λοιπόν, βγαίνει ο ασθενής από το νοσοκομείο, την κλινική, και μετά τι πρόγραμμα αποκατάστασης αξιοποιεί, τι χρησιμοποιεί. Λοιπόν, μία μικρή υποβοήθηση με κάποιο μπαστούνι είναι καλό. Υπάρχει, που αυτό χρειάζεται για περίπου 15 με 20 μέρες. Θα υπολογίσει κανείς ότι για να λέμε για αποκατάσταση της επεμβάσεως του ισχύου χρειάζονται κάποιοι μήνες. Και παγκοσμίως ο χρόνος ο οποίος έτσι έχει οριστεί ως χρόνος οριστικής αποκατάστασης είναι το εξάμηνο. Βέβαια, ο ασθενής από τις... Στο εξάμεινο, δηλαδή, είμαστε, να το πω έτσι, καινούργοι. Είμαστε όπως ακριβώς ήμασταν, ναι, πριν φτιαχτεί διότι αυτή η βλάβη. Από τη στιγμή που γίνεται μια επέμβαση, χρειάζεται κάποια επούλωση να γίνει των ιστών. Το τραύμα. Το τραύμα. Αυτό θέλει τον χρόνο. Δεν πάει να είναι ένα τραύμα, έτσι, προφανώς. Και το δέρμα και τα υποδόρια και τα από κάτω. Ο χρόνος λοιπόν αποκατάστασης είναι περίπου στο εξάμεινο. Από τις 15-20 μέρες ο ασθενής όμως είναι σε πολύ καλή κατάσταση, περπατάει. Αυτό εξυπηρετείται. Εννοείται από την πρώτη μέρα. Και το θέμα της τουαλέτας και λοιπά. Λαμβάνονται βέβαια προφυλάξεις για πολλά πράγματα. Δεν θα μπορεί να κάνει ασκήσεις ή ακροβατικές από την πρώτη μέρα. Φαντάζομαι ότι δεν θα το έκανε κάποιος. Εννοείται. Είναι κοντά στο νου και η γνώση που λέμε. Η λογική γιατί πρέπει να συμβαδίζει. Υπάρχουν, η εγχείρηση αυτή της ολικής αθροπλαστικής έχει και πολλές επιπλοκές. Όπως? Για τις οποίες είναι θρομβώσεις, εξαρθρήματα, αιματώματα κλπ. Για τα οποία όμως λαμβάνονται προφυλάξεις. Παίρνουμε αντιπυκτική αγωγή. Αποφεύγονται οι ακραίες κινήσεις στο εξάρθρημα. Στο πρώτο εξάμεινο μπορούν να γίνουν εξαρθρήματα. Με την πρόσθετη προσπέλαση, οι πιθανότητες εξαρθρήματος ελαχιστοποιούνται. Δεν γίνονται μηδέν, δεν πάμε στο μηδέν, αλλά ελαχιστοποιούνται. Διότι οι ιστοί οι οποίοι κρατάνε το ισχύο, που είναι από την πίσω μεριά, είναι ακέραιοι, δεν επηρεάζονται καθόλου. Υπάρχει λοιπόν ένα πλέγμα ασφαλείας. Ένα πλέγμα ασφαλείας. Ένα δίχτυ ασφαλείας. Ένα πλέγμα ασφαλείας. Και με την οποία προσπέλαση, οι καινούργιες έτσι τεχνικές έχουν και αυτές περιορίσει την πιθανότητα εξαθρήματος. Αλλά γενικά, όσο πάμε από πίσω προς τα μπροστά, στην προσπέλαση για αναφέρομαι, οι πιθανότητες εξαθρήματος είναι μικρότερες. Η πρόσθετη προσπέλαση έχει το μικρότερο ποσοστό εξαθρημάτων του ισχύου. Μπαίνει κάποιος στο χειρουργείο και το ερώτημα είναι εάν και σε τι είδους αναισθησία θα υποβληθεί. Μιλάμε για μία μέθη, μιλάμε για τοπική αναισθησία ή μιλάμε για μία ολική. Λοιπόν, έχουμε και αυτή τα πρωτόκολλα. Η αναισθησία μπορεί να είναι γενική, που είναι πάρα πολύ καλή. Μπορεί να είναι επισκληρίδια και σε πολύ ειδικές περιπτώσεις μπορεί να γίνει και με τα διάφορα blocks. Σε πρακτική βάση... Να μιλάμε, πούμε τι είναι το block όμως. Το block είναι... πάμε στο νεύρο το οποίο νευρεί την περιοχή, που είναι 2-3 νεύρα, και κάνοντας μία άνεση τοπικού αναισθητικού, μπλοκάρεται το νεύρο. Όπως είναι στο οδοντίατο που γίνεται η στελεχία πίσω στη γνάθο, στο σαγόνι και παραλύει το μισό σαγόνι, κάτι παρόμοιο γίνεται και στο ισχύο. Αυτό θα έλεγα όμως δεν είναι ο κανόνας. Ο κανόνας είναι η γενική αναισθησία, είτε επισκληρίδη, όπως ο κάνουν στις γυναίκες όταν πάνε για τον τοκετό. Μάλιστα. Αυτό όμως έχει και κάποια πλεονεκτήματα, τουλάχιστον για την επισκληρίδιο. Όλο το σώμα βρίσκεται σε μια εγρήγορση σχετικά. Ναι. Ο ασθενής έχει μια πλήρη εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει. Βέβαια, αυτό καμιά φορά δεν είναι πάντα καλό. Ναι, σωστά. Κοιτάξτε, και πλεονεκτήματα υπάρχουν και μειονεκτήματα, με την κάθε μέθοδο. Εξετάζει το θέμα ο αναισθησιολόγος και κρίνει σε συνεννόηση με τον ανασθενή ποια είναι η καλύτερη μέθοδος. Εγώ θα έλεγα ότι η γενική αναισθησία γενικά είναι μια πάρα πολύ καλή νάρκωση. Αν υπάρχουν όμως προβλήματα υγείας παθολογικά, όπως για παράδειγμα η καρδιά, η πίεση, δεν ξέρω, κάποια άλλα ζητήματα τα οποία θα μπορούσαν στον προεχειρητικό έλεγχο να έχουν εντοπιστεί, εκεί η αναισθησία είναι πάλι στη συνεννόηση του χειρουργού με τον ίδιο τον γιατρό αναισθησιολόγο. Σαφώς.
σε πρακτική βάση, οι πιο πολλές επεμβάσεις γίνονται με επισκληρίδια. Mm-hmm. Τώρα, η γενική αναισθησία, εξακολουθώ να λέω, ότι είναι μια πάρα πολύ καλή, ένας τρόπος να κάνει κανείς μια επέμβαση. Διότι και με τη γενική αναισθησία ελέγχονται τα πάντα. Ελέγχονται το οξυγόνο που παίρνει ο ασθενής, ελέγχονται οι αναπνοές που παίρνει και γενικά είναι πιο ελεγχόμενη κατάσταση. Και γενικά, άμα στραβώσει κάτι σε μια οποιαδήποτε επέμβαση, γενική αναισθησία δίνουμε. Μάλιστα. Ακόμη και ένας που είναι βαριά τραυματισμένος και έρθει στο νοσοκομείο ή σε αθλία κατάσταση, έτσι από γενικά. Πού είναι ένα τραυματισμό συνολικό. Γενικά, το πρώτο που κάνουμε, διασωλήνωση. Δεν μπορούμε να του πίνουμε τα οξυγόνα κλπ. Οπότε, τέλος πάντων, γίνεται λοιπόν και με γενική αναισθησία και με επισκληρίδια, που συνήθως είναι ο κανόνας. Μάλιστα. Τα ενθέματα τα οποία τοποθετείτε σε μια τέτοια επέμβαση, τι διάρκεια ζωής έχουν, γιατί από εκεί εξαρτάται και αν κάποιος λοιπόν θα κάνει νωρίς στην σωστά ηλικία λοιπόν ή αργότερα την επέμβαση αυτή. Λοιπόν, ο χρόνος ζωής ήταν 20 χρόνια. Τώρα μιλάμε για 25. Και βάλε. Mm-hmm. Και είδομε. Πάμε 25. Δεν είναι μόνο θέματα, είναι τα εμφυτεύματα που βάζουμε. Είναι και ο τρόπος που μπαίνουν τα εμφυτεύματα. Έχουν βελτιωθεί οι μέθοδοι και οι τεχνικές με τις οποίες εμφυτεύονται και αυτά υπόσχονται πολλά. Θα έλεγα το εξής όμως, ότι αν λάβει κανείς υπόψη ότι η πρώτη επέμβαση με τις σουμερινούς όρους της ολικής επέμβασης έγινε το 62, το 1962 και ακόμη αυτός ο τρόπος επέμβασης εξακολουθεί και γίνεται και τώρα. Παλιά γινόταν με τσιμέντο. Δηλαδή τα εμφυτεύματα στερεωνόταν στον οργανισμό με τσιμέντο, ειδικό τσιμέντο, ακριλικό. Ναι. Λοιπόν, αυτός ο τρόπος που πρώτα έτσι έγινε το 1962 από το Τζάλι στην Αγγλία, εξακολουθεί και σήμερα το 2019 να εφαρμόζεται σε μεγάλα κέντρα με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Θα έλεγα εφάμιλα. Λοιπόν, αλλά για να έρθουμε τώρα και στα σημερινά, πιστεύω ότι ο σημερινός τρόπος που εμφυτεύονται τα υλικά μας υπόσχεται πολύ, υπόσχεται μεγαλύτερη ακόμη διάρκεια ζωής. Είναι μια επέμβαση αυτή την οποία θα κάνατε και σε έναν νεαρής ηλικίας άνθρωπο 30-35 ετών, εάν και εφόσον όμως δεν υπήρχε τραυματισμός. Να υποθέσουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια εκφύλιση του ισχύου, μια οστεοαρθρίτιδα η οποία μπορεί να οφείλεται ακόμη και σε... Ή οστεονέκρωση που είναι το πιο συνηθισμένο. Ακριβώς. Ναι. Θα την εφαρμόζετε αυτή την τακτική ή πρέπει να περιμένει κανείς μέχρι τα 50-55-60 χρόνια. Παλιά, που ακόμη δεν είχαμε την εμπειρία και δεν ξέραμε και πόσο χρόνο θα διαρκέσουν, είμαστε πολύ επιφυλακτικοί. Τώρα, ανεπιφύλακτα, θα την κάναμε και σε οποιαδήποτε ηλικία. Ακόμη και σε 25 ετών. Ασθενή, έχω κάνει εγώ. Σε 25 ετών ασθενή, γυναίκα, με άριστα αποτελέσματα. Κράτησε η επέμβαση 25 χρόνια. Εντάξει. Υποχρεώται, μάλλον μπορεί κανείς να υποβληθεί σε αναθεωρητική χειρουργική επέμβαση στο ισχύο, εφόσον βέβαια έχει τοποθετήσει τα ενθέματα με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, τώρα πλέον έχουμε αρχίσει να κάνουμε πάρα πολλές αναθεωρήσεις. Είναι τα λεγόμενα revision, δηλαδή εγχειρήσεις ολικής αθροπλαστίας που γεννήκαν πριν 15, 20, 25 χρόνια, έχουν αρχίζουν να χαλάνε, να χαλαρώνουν, έτσι, και ξαναγίνονται. Και πλέον έχουμε αποκτήσει μια μεγάλη εμπειρία στο να κάνουμε αυτού του είδους επεμβάσεις. Είναι πολύπλοκες, είναι, η φιλοσοφία είναι η ίδια, πρέπει να βγουν τα παλιά και να μπουν καινούργια, αλλά θέλει, έχει ένα σωρό άλλες τεχνικές για να μπορούμε να πετύχουμε το αποτέλεσμα αυτό. Στην αναθεωρητική όμως επέμβαση, από τη στιγμή που υπάρχουν θέματα και έχει μπει ο στυλαιός μέσα στο μοιραίο στον, εκεί προφανώς το να τοποθετείς ένα καινούριο ένθεμα θα υπάρχει μια τρύπα, θα υπάρχει ένα κενό. Στην αναθεωρητική λοιπόν επέμβαση τι ακριβώς συμβαίνει, πώς καλύπτει αυτό? Στην αναθεωρητική επέμβαση θα βγουν τα παλιά και θα μπουν καινούρια. Πότε γίνεται μια αναθεώρηση, το λεγόμενο revision, γίνεται όταν έχει κατά κανόνα χαλαρώσει. Ακριβώς. Όταν έχει χαλαρώσει, σημαίνει είναι χαλαρό, άρα βγαίνει και εύκολα. Λοιπόν, βγαίνει λοιπόν το παλιό και γίνεται η προετοιμασία να μπει το καινούριο. Το οποίο καινούριο είναι και λίγο διαφορετικό από το παλιό. Μπορεί να είναι μεγαλύτερο σε όγκο ή σε μήκος ή το κυπέλιο να είναι πιο μεγάλο. Τροποποιημένο. Ή μπορεί να χρειαστεί να μπουν και μοσχεύματα. Mm-hmm. Ανάλογα με την περίπτωση,
γίνεται και η επέμβαση, επιλέγεται. Θα έλεγα ότι στα λεγόμενο σε αναθεωρήσεις θέλει πολύ πολύ μελέτη για να δούμε τι υλικά θα χρησιμοποιήσουμε και πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε. Είναι ολόκληρες έτσι ιστορίες, τεχνικές κλπ. Που αφορούν μόνο αυτό που λέγεται αναθεώρηση. Και πάλι εφαρμόζεται η πρόσθετη προσπέλαση. Λοιπόν, εφαρμόζεται οποιαδήποτε προσπέλαση μπορεί κανείς, όποια θέλει, επιλέξει ο γιατρός. Ο γενικός κανόνας που ακολουθούμε είναι ότι ακολουθούμε την προϋπάρχουσα. Γιατί? Διότι αρχική λοιπόν που έχει γίνει. Ναι, εάν δηλαδή η αρχική έχει γίνει με οπίστια, καλό είναι να γίνει και η αναθεώρηση με οπίστια, διότι υπάρχουν πάρα πολλές ουλές και καμία φορά η πρόστια μπορεί να έχει δυσκολία. Όπως και το αντίστροφο. Αν έχει γίνει με πρόστια, καλό είναι να γίνει πάλι με την πρόστια. Οπότε, κανόνας είναι, ακολουθούμε, τουλάχιστον εγώ αυτό κάνω. Εγώ ακολουθώ την τακτική αυτή, δηλαδή με όποια προσπέλαση έγινε η πρώτη, θα κάνω και τη δεύτερη. Ώστε να μπω από το σημείο στο οποίο υπάρχουν οι ουλές και εκεί να γίνει ο καθαρισμός και η τακτοποίηση. Μπορεί ο κάθε χειρουργός ορθοπαιδικός να επαναλάβει μια αναθεωρητική επέμβαση? Λοιπόν, στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν γιατροί οι οποίοι κάνουν μόνο αναθεωρήσεις. Εδώ, στην Ελλάδα? Να υπάρχει ένα γιατρός που θα κάνει. Σε μόνο γενική κλίμακα, να μην το εξειδικεύσουμε. Μπορεί γιατρός ο ειδικός γιατρός να κάνει την αναθεωρητική επέμβαση? Τώρα, οι γιατροί οι οποίοι κάνουν αρθροπλαστικές του ισχύου, κατά καλό ξέρουν να κάνουν και τη ριβίζιο. Και να το πω και διαφορετικά. Και αν κανείς δεν νιώθει έτσι ικανός να κάνει, θα φωνάξει κάποιον συνάδελφο, θα το κάνουν έτσι σε συνεργασία. Μαζί. Ναι. Και αυτό ας μην φοβίζει τους ασθενείς. Αν την κάνει, από τη στιγμή που ένα γιατρός θα αναλάβει την περίπτωση, έχει τον τρόπο του να το φέρει εις πέρας. Η αρθροπλαστική πάντως ισχύου, ειδικά όταν μιλάμε για την πρόσθεια, αυτό το οποίο αντιλαμβάνομαι από αυτό το οποίο περιγράφεται είναι ότι πρόκειται για μια επέμβαση που έχει σαν στόχο να δώσει γρήγορη αποκατάσταση ποιότητας ζωής στον ασθενή. Ή κάνω λάθος? Αυτό ακριβώς γίνεται. Γίνεται η πρόσθετη προσπέλαση και επιτυχάνουμε αυτό ακριβώς, ότι να έχουμε ελάχιστο πόνο. Όταν λέμε ελάχιστο, εάν ας πούμε ότι χρειάζεται, ξέρω εγώ, ας πούμε τρία παυσίπονα, τρεις ενέσεις έτσι αναλγητικές, με την κλασική, με την νοπίστια ή με οποιαδήποτε άλλη, με την πρόσθετη χρειαστεί μία ένεση. Λοιπόν, η απώλεια αίματος είναι ελάχιστη. Η κίνηση του ισχύου είναι πιο εύκολη μετά την επέμβαση. Γενικά η αποκατάσταση, η άμεσα μετεχειρητική και γενικά η όλη αποκατάσταση είναι πάρα πολύ γρήγορη. Είναι περίπου στο 1/3 της κλασικής οπίστιας ή της πλαγίας. Δεν το συζητάμε. Ο ασθενής νιώθει πολύ άνετα ήδη από την πρώτη μεταχειρητική μέρα. Μάλιστα. Νομίζω ότι μιας και τα περιγράψαμε όλα αυτά, είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε και τελικά πώς εφαρμόζονται ορισμένες τεχνικές αυτού του είδους και να μας περιγράψετε ακριβώς και σε αυτό το βίντεο το πώς γίνεται μια ολική αρθροπλαστική ισχύου με αυτήν την πρόσθετη προσπέλαση. Εδώ λοιπόν είναι μια τομή ουσιαστικά του σώματος. Ναι. Και βλέπουμε λοιπόν τους μύες οι οποίοι περιβάλλουν αυτή την άρθρωση. Αλλά θέλω με τα δικά σας λόγια να μας εξηγήσετε ποια είναι τα πλεονεκτήματα βάσει της περιγραφής αυτής που βλέπουμε εδώ. Η περιγραφή είναι αυτή. Είναι μικρή τομή δέρματος, ότι θα μπούμε όπως εδώ φαίνεται, στην περιοχή του ισχύου παραμερίζονται δύο μυς. Είναι ο τίνο, την πλατεία περιτονία και ο ραπτικός, επί το επιστημονικότερο. Οι δύο μυς οι οποίοι νευρούνται από διαφορετικά νεύρα, άρα δεν υπάρχει καμία κάκωση στους μυς, δεν υπάρχει περιτονία. Είναι αμέσως η προσπέλαση, με την προσπέλαση φτάνουμε στο ισχύο. Εδώ γίνεται η τομή του θυλάκου, είναι το περίβλημα της αρθρώσεως, το οποίο δεν αφαιρείται, απλώς γίνεται μία γλώσσα, την οποία σηκώνουμε. Ανοίγει συγκεκριμένο πρακτικά. Στην ουσία. Εδώ λοιπόν έχουμε την άρθρωση η οποία
γίνεται η τομή για να αφαιρεθεί η κεφαλή. Σωστά. Θα αφαιρεθεί η κεφαλή. Βλέπουμε το τραπέζι αυτό το χειρουργικό, γιατρέ. Είναι υποχρεωτικό να υπάρχει τέτοιο λοιπόν, τραπέζι. Η κλασική άμυς, η προσέρα προσπέρα, γίνεται με αυτό το τραπέζι το οποίο βλέπουμε εδώ πέρα, το οποίο κάνει όλες τις κινήσεις της, του ποδιού. Στροφή, έσω, έξω, απαγωγή, υπερέκταση κλπ. Εμείς κάνουμε την επέμβαση αυτή, την άμυς, χωρίς κανένα βοήθημα τέτοιου είδους, τραπέζι ειδικό, με το ασθενή τοποθετημένο σε πλάγια θέση και ο χειρισμός του σκέλους γίνεται από ένα βοηθό. Μάλιστα. Δεν υπάρχει λοιπόν υποχρέωση πράγματα. Να υπάρχει αυτό το τραπέζι. Έχουμε και ανθρώπους μάλιστα οι οποίοι έχουν υποβληθεί στην επέμβαση αυτή και τους βλέπουμε να ανεποκατεβαίνουν και σκάλες με μια σχετική ευκολία. Λοιπόν, εντάξει, γίνεται αυτό, εντάξει, και τώρα και για λόγους σου, έτσι, το να δείξουμε το ότι κάνουμε. Να κατανοήσουμε τι γίνεται ουσιαστικά. Γίνεται αυτό. Από τη στιγμή που τελειώνει η επέμβαση, τα υλικά είναι στερεωμένα όπως πρέπει, δεν υπάρχει πόνος ιδιαίτερος και μπορεί κανείς να περπατήσει, να ανεβεί μια σκάλα κλπ. Πόνος δεν υπάρχει. Πώς είναι δυνατόν να μην υπάρχει πόνος από τη στιγμή που έχουμε ένα τραύμα, είναι μια ανοιχτή πληγή εκ των πραγμάτων. Ναι. Δίνουμε κάποια φάρμακα που μπορούν να μειώσουν τον πόνο. Σαφώς. Υπάρχει ένα ειδικό πρωτόκολλο με το τι παυσίπονα θα δώσουμε για να καλύψουμε τον ασθενή τις πρώτες ώρες μετά την επέμβαση. Οι πρώτες ώρες καλύπτονται από ήδη από το χειρουργείο, διότι υπάρχει η επισκληρίδια, ας πούμε, νάρκωση. Και βέβαια υπάρχουν και μερικά ειδικά καθετηράκια με τα οποία διοχετεύουμε αναισθητικό φάρμακο στην περιοχή, ώστε να μην πονάει ο ασθενής καθόλου. Για πόσο διάστημα? Για ένα 24ωρο. Ένα 24ωρο. Η μετέπειτα πορεία όμως. Η μετέπειτα καλύπτεται όσον αφορά τους πόνους με ειδικά παυσίπονα φάρμακα που δεν πολύ χρειάζονται. Απλά παυσίπονα. Το πρώτο 24ωρο καλύπτεται από ειδικά φάρμακα και με καθετήριες που έτσι στέλνουμε το αναλγητικό στην περιοχή που υπάρχει το πρόβλημα, μετά δεν χρειάζεται. Ένα απλό παυσίπονο καλύπτει το μεταχειρητικό πόνο. Μάλιστα. Είναι κατάλληλη στιγμή όμως να δούμε τώρα συνολικά λοιπόν γιατί κανείς θα πρέπει να προτιμήσει παράδειγμα την πρόσθετη προσπέλαση έναντι κάποιες άλλες. Πάμε λοιπόν να δούμε τα πλεονεκτήματα αυτά. Και βλέποντας την εμπρόσθετη ελάχιστης αιματικότητας μέθοδο, ναι. Το πρώτο είναι ελάχιστη απώλεια αίματος. Λοιπόν, ελάχιστη απώλεια έως καθόλου. Και είπαμε για τους λόγους για τους οποίους δεν έχουμε αιμορραγία. Το δεύτερο βεβαίως είναι ο ελάχιστος μεταχειρητικός πόνος. Και πάλι είναι ο ίδιος λόγος, διότι δεν τραυματίζουμε πολλά στοιχεία. Έτσι, για μεταξύ των μειών, ο καθεσμής έχει ξεχωριστό νεύρο, παραμερίζονται και από εκεί γίνεται όλη η επέμβαση. Μάλιστα. Οπότε είναι πιο λίγο. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει καθόλου πόνος. Υπάρχει αφήσικο. Λίγο, θα είμαστε. Λοιπόν, και ο οποίος ελέγχεται με ειδικές φαρμακευτικές αγωγές που ακολουθούμε. Άμεση μεταχειρητική κινητοποίηση. Αυτό λοιπόν. Σημαίνει. Άμεση μεταχειρητική κινητοποίηση, η οποία μας διευκολύνει γενικά και στην πρόληψη επιπλοκών. Οι επιπλοκές, μια σοβαρή επιπλοκή η οποία υπάρχει σε αυτές τις επεμβάσεις είναι οι θρομβώσεις. Μεταχειρητικές θρομβώσεις που ουσιαστικά αποφεύγονται. Αποφεύγονται, με την κινητοποίηση. Αποφεύγονται. Όσο πιο γρήγορα κινητοποιηθεί ο ασθενής, τόσο πιο λίγες περιπτώσεις έχουμε που να έχουμε θρόβωση μεταχειρητική. Χρειάζεται να φορέσει κάποιο σκεύασμα, κάποιο, να το πω έτσι. Είδαμε, ας πούμε, ότι υπήρχε η κυρία η οποία φορούσε αντιθρομβωτικές κάλτσες. Δίνουμε αντιθρομβωτικές κάλτσες, δίνουμε αντιπαικτική αγωγή που διαρκεί για 10 περίπου μέρες. Μάλιστα. Υπάρχουν και άλλα πρωτόκολλα που δίνουν 3 εβδομάδες αντιπαικτικά. Εμείς πιστεύουμε ότι με 10 μέρες κάλυψη αντιπαικτικά είμαστε εντάξει. Το επόμενο λοιπόν είναι η γρήγορη μεταχειρητική αποκατάσταση και αυτό νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα ώστε να αποφασίσει κάποιος ασθενής να υποβληθεί σε μια οποιαδήποτε επέμβαση. Βασικό αυτό. Διότι η ταλαιπωρία την οποία τώρα υφίσταται ένας ασθενής είναι, θα έλεγα, ελάχιστη. Όταν υπάρχουν ασθενείς ότι στην εβδομάδα πάνω μπορούν να πάνε στη δουλειά τους, είναι πολύ σημαντικό.
και τέλος πάντων σε 15-20 μέρες να κυκλοφορεί σχεδόν σαν να μην έχει χειρουργηθεί. Εντάξει. Είναι. Ένα άτομο το οποίο έχει υποβληθεί στην επέμβαση ισχύου, αρθροπλαστικής ισχύου, μπορεί να επιστρέψει σε αθλητικές δραστηριότητες και αν ναι, πότε? Λοιπόν, αθλητικές, πρωταθλητισμό, όχι. Ξεκάθαρο. Αν έκανε πρωταθλητισμό, μπορεί να επιστρέψει? Δεν επιτρέπεται. Μάλιστα. Διότι εντάξει, τα υλικά αυτά και οι αρθρώσεις δεν μπορούν να υποστούν φοβερές καταπονήσεις. Ο πρωταθλητισμός σημαίνει καταπόνηση σε μεγάλο βαθμό. Λοιπόν, πέραν του φυσιολογικού. Δεν το συνιστάμε. Τώρα, εάν μερικοί το κάνουν, είναι θέμα δικό τους. Οι υπόλοιποι που κάνουν όμως μια κάποιο είδους δραστηριότητα. Μια δραστηριότητα στα πλαίσια της λογικής και τέλης μπορεί να παίξουν και ένα τζόκι μπορούν να κάνουν. Τι εννοείται τώρα. Μιλάμε για ασθενείς, οι πιο πολλοί είναι μεγάλης ηλικίας. Ένας που είναι τώρα 80 και 85 χρονών, τι θα πάρει, μαραθώνιο, θα τρέξει. Μάλιστα. Σε πρακτική βάση, ο ασθενής επιστρέφει στις εγχειρήσεις δραστηριότητες του. Ωραία, πάμε να δούμε και την επόμενη κάρτα. Σύντομη λοιπόν επάνωδο στις καθημερινές δραστηριότητες, είναι αυτό το οποίο μόλις τονίσαμε. Ο λιγοήμερη νοσηλεία. Μία μέρα. Δεν είναι λίγο. Ένα 24 ώρο. Και εγώ να σας πω ότι είχα και μία ασθενή η οποία έφυγε την ίδια μέρα. Το θεωρώ είναι λίγο υπερβολή. Τώρα να μείνει και ένα βράδυ στο νοσοκομείο δεν είναι τίποτε το. Για προληπτικούς λόγους φαντάζομαι. Για προληπτικούς. Να ελέγχεται και η πίεση της και αορίσει καμιά φορά οι ασθενείς που είναι και μεγάλης ηλικίας, έτσι έχουν και πρόβλημα με την ούρηση, αν θα χρειαστεί να πάρει κάποιο που να διευκολύνει την ούρηση κλπ. Οπότε το να μείνει κανείς έτσι ένα βράδυ δεν το βλέπω τρομερό. Σε πρακτική βάση όμως, αν θα λέγαμε μπορεί να φύγει ο ασθενής την ίδια μέρα, η απάντηση είναι σε επιλεγμένες περιπτώσεις και αυτό μπορεί να γίνει. Μάλιστα. Άριστο αισθητικό αποτέλεσμα. Και εδώ μπαίνει και το ερώτημα, η τομή για παράδειγμα των 8 ή 10 εκατοστών, που θεωρείται ότι είναι μικρή σε σχέση με τις υπόλοιπες. Λοιπόν. Γίνεται κάποια πλαστική χειρουργική. Λοιπόν, η τομή είναι πάρα πολύ μικρή, 8 εκατοστά είναι πάρα πολύ μικρή και δεν μπαίνει κανένα ράμα εξωτερικό. Δεν γίνεται, ούτε καν έχουμε αφαίρεση ραμάτων. Γίνεται μία πλαστική, το αποτέλεσμα μετά από 6-8 μήνες είναι άριστο, είναι σε ένα σημείο που δεν φαίνεται κιόλα. Οπότε. Αν πρόκειται όμως για μία κυρία, το σημείο εκείνο με ένα μαγιό καταλαβαίνετε ότι μπορεί να επηρεάσει την κατάσταση. Δεν φαίνεται σχεδόν καθόλου. Η επούλωση είναι πάρα πολύ καλή. Τώρα, αν μιλάμε για πολύ πολύ μικρές ηλικίες, έτσι, και εκεί υπάρχει τρόπος, έτσι, διότι γίνεται πλαστική όπως είπαμε και είναι ελάχιστη τομή. Πρέπει κανείς να επικεντρωθεί στο σημείο αυτό για να δει ότι κάτι υπάρχει. Μάλιστα. Τέλος, ελαχιστοποίηση της πιθανότητας εξαθρήματος. Ναι, το είπαμε και προηγουμένως ότι η πρόσθια προσπέλαση γενικά έχει τα λιγότερα εξαθρήματα. Και ο λόγος είναι ότι είναι ελάχιστοι οι τραυματισμοί που γίνονται με την πρόσθια προσπέλαση και τα οπίσθια στοιχεία της αρθρώσεως, τα οποία είναι και συγκρατούν την άρθρωση και δεν αφήνουν το ισχύο να εξαθρωθεί, διότι συνήθως το ισχύο εξαθρώνεται οπίσθια. Και η θέση που εξαθρώνεται είναι στην τουαλέτα, ας πούμε, σε ένα βαθύ κάθισμα. Άρα από την άλλη μεριά, σε υπερέκταση ήδη. Που είναι η άλλη κίνηση που θα κινδυνεύσει από την πρόσθετη προσπέλαση, δεν έχουμε τέτοια κίνηση του ισχύου. Φυσιολογικά το ισχύο πάει σε ευθεία θέση. Δεν κάνει υπερέκταση, δεν κάνει δηλαδή όπως πάει μπροστά, δεν πάει και πίσω το ισχύο. Και αυτός είναι ένας λόγος που δεν έχουμε και τα εξαθρήματα. Λοιπόν, εξαθρήματα λοιπόν σχεδόν μηδαμινά. Μηδέν δεν υπάρχει. Αλλά ελαχιστοποιούνται τουλάχιστον. Ελαχιστοποιούνται. Μάλιστα. Σε πρακτική βάση δεν έχουμε δει. Γιατρέ, σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας για αυτήν την ενημέρωση σχετικά με την ολική αρθροπλαστική ισχύου, με την πρόσθετη προσπέλαση, δεδομένου ότι υπάρχουν πολλές διαφορετικές τέτοιες τακτικές. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Πιστεύω να δώσαμε την ευκαιρία να καταλάβουμε και οι τηλεθεατές το τι περίπου γίνεται. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ πολύ. Μουσική.
Βασικό μέλημα του ειδικού γιατρού σε κάθε περίπτωση είναι η αποκατάσταση του προβλήματος του κάθε ασθενή με τον πιο ανώδυνο και αποτελεσματικό τρόπο. Το ισχύο μπορεί να στερήσει την χαρά και την ποιότητα της ζωής από τον ασθενή, ενώ η κατάλληλη τεχνική από τα χέρια ενός έμπειρου ειδικού μπορεί να επαναφέρει τον ίδιο τον ασθενή σε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε πολύ που μείνατε κοντά μας.